Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα έρθει κοντά μου η Κατερίνα Σερέτη, γιατί αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη, νομίζω ότι η Κατερίνα, καλησπέρα, δεν έχει προηγούμενο. Και αν βάλει κανείς και λίγο από Τουρκία και δει και προς τον Κιμ και την πλευρά της Κορέας, μοιάζει να είναι ένας πλανήτης ο οποίος βρίσκεται σε νευρική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε και σάτια καθόλου σε αυτή τη δουλειά το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση πραγματικά είναι. Ζούμε σε έναν εκλογικό τυφώνα σε αυτό το πράγμα που σαρώνει τα πάντα. Δηλαδή, ξαφνικά, σήμερα το πρωί, είχαμε τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μέι, να υπάρχουν φήμες καταρχήν ότι κάτι σημαντικό θα μας πει. Και τελικά η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε ότι θα έχουμε εκλογές στις 8 Ιουνίου. Βγήκε 10 λεπτά νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Ήταν να μιλήσει στις 1:15. 1:15 ήταν ήδη στον αέρα. Ναι. Οι αγορές είχαν πάθει νευρική κρίση, βγήκε έξω από την Downing Street. Δεν υπήρχε καμία διαρροή παρά μόνο κάποια λεπτά πριν κάνει το διάγγελμα. Φυσούσε. Πήρε ο αέρας στα μαλλιά λίγο. Και μας είπε ότι γενικά εκεί που έκανε βόλτες το Πάσχα και σκεφτόταν. Στην Ουαλία, έκανε πεζοπορία με τον σύζυγό της. Αποφάσισε να κάνει εκλογές. Πραγματική αιτία είναι ότι θεωρεί ότι θα σαρώσει στις εκλογές. Ναι, γιατί οι δημοσκοπήσεις τη φέρνουν πολύ μπροστά. Όμως. Με αποτέλεσμα βέβαια να πάμε για ένα σκληρό Brexit. Αλλά πάμε να δούμε ένα χάρτη για να καταλάβουμε γιατί. Να δείτε τι έχουμε να ζήσουμε. Ανεξέλεγκτο. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας έρχεται την Κυριακή στη Γαλλία. Ο κύριος Φιγιόν, ο κύριος Μακρόν, ο κύριος Μελανσόν και η κυρία Λεπέν. Άστινε αυτή, ναι. Άστινε, ναι, δεν θέλω να το συζητάω. Θα αναμετρηθούν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο επόμενος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στις 7 Μαΐου. Πολύ ωραία. Σε αυτήν την αναμέτρηση είναι, υποτίθεται, στήθος με στήθος η Λεπέν με τον Καλά, Μακρόν. Καλά, θα τα δούμε αναλυτικά, αλλά στην ουσία λέμε ότι έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται εκλογές στη Γαλλία. Πάμε παρακάτω. 7 Μαΐου ξανά έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Εκεί. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να δούμε. Πάμε στη Βρετανία μας. Όπου έχουμε την Τερέζα Μέι, η οποία είναι πάρα πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις. 8 Ιουνίου θα πάμε στις εκλογές στις κάλπες πάλι στη Βρετανία με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος πολύ χάρηκε και εκείνος που θα κάνουν εκλογές. Ναι. Κανείς δεν ξέρει γιατί, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα ησυχάσουμε όμως. Προχωρούμε λοιπόν, γιατί έχουμε Σεπτέμβρη Γερμανία. Η μεγάλη μάχη που ξέρουμε. 24 Σεπτεμβρίου, υπέροχη μέρα, θα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Θα πάνε στις κάλπες και οι Γερμανοί, θα ψηφίσουν, θα διαλέξουν ανάμεσα στη Μέρκελ και τον Σούλτς. Δεν ξέρουμε και εκεί τι θα γίνει. Θυμηθείτε και την Ολλανδία που έχουμε ήδη εκλογές. Την έχουμε και την Ολλανδία, κάτσε ναι. Να δεις τι ωραία που και, είναι. Όχι, ναι. Είναι σημαντικό να δούμε το εξής. Αν πάει αυτό το κομμάτι του χάρτη πίσω και δούμε σε ποιο διάστημα, μέσα σε περίπου 5 μήνες, έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη, δείτε όλο αυτό το μέρος της Ευρώπης, βάζω και την Αγγλία μέσα, ότι έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Αθροίστε ακόμα το τι συμβαίνει πιο χαμηλά, εδώ, στην πλευρά της Τουρκίας, με όσα έγιναν χθες και όσα γεννήθηκαν, προχθές μάλλον, και όσα γεννήθηκαν από το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Να πούμε επίσης ότι και στην Ιταλία δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση και εκεί. Δηλαδή, περιμένουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι στην ουσία μετά την παρέτηση Ρέντσι και να θυμηθούμε και την τρέλα του Κιμ. Και ό,τι γίνεται στην Κορέα. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε απόψε. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία και το τι σημαίνει για όλους και για την Ελλάδα η σκληρή απόφαση της Τερέζα Μέι, η οποία, θα δούμε μια κάρτα, αποφάσισε ότι θέλει να γίνει. Θέλει να γίνει Μάργαρετ Θάτσερ. Αλλά εντάξει, Θάτσερ ήταν μόνο μία, να τα λέμε αυτά. Δεν το ξέρω. Όμως, φαίνεται σκληρό καρύδι. Η Τερέζα Μέι, όλο αυτό το διάστημα, και θα το δούμε κιόλα στα βίντεο που έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, η Τερέζα Μέι όλο αυτό το διάστημα διέψευδε και έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν εκλογές. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάνει εκλογές η Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Τις κάνει για να είναι ισχυρή, να ελέγξει ένα κόμμα που δεν το έλεγχε γιατί βρέθηκε απροσδόκητα στην εξουσία. Φτιάχνει λοιπόν το δικό της σύστημα εξουσίας και ταυτόχρονα λέει με αυτόν τον τρόπο ότι θα κάνει ένα πολύ πολύ σκληρό Brexit. Με μια ευνηδιαστική αλλά καλά διαβασμένη πολιτικά κίνηση, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός ζήτησε την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών στη Μεγάλη Βρετανία στις 8 Ιουνίου. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 50, η Τερέζα Μέι επιδιώκει κοινοβουλευτική ενίσχυση για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Division in Westminster will risk our ability to make a success of Brexit and it will cause damaging uncertainty and instability to the country. So we need a general election and we need one now. Ευνηδιάζοντας συμμάχους και αντιπάλους και κυρίως επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί το τεράστιο προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος έναντι της αντιπολίτευσης των εργατικών, η Μέι που διαδέχθηκε τον Ντέιβιντ Κάμερον στην Πρωθυπουργία μετά από εσωκομματικές εκλογές, τώρα ζητά λαϊκή εντολή.
όχι μόνο για να διαπραγματευτεί τις συνθήκες και τους όρους της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για να επιβάλλει μέτρα λιτότητας. Since I became Prime Minister, I have said that there should be no election until 2020. But now I have concluded that the only way to guarantee certainty and stability for the years ahead is to hold this election and seek your support for the decisions I must take. And so tomorrow, I will move a motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June. Δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο από τα Ινστιτούτα YouGov και ComRes δίνουν στους συντηρητικούς τεράστιο προβάδισμα 21 ποσοστιαίων μονάδων, και αυτό η Τερέζα Μέι δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, προκυρήσοντας εκλογές σε μόλις 7 εβδομάδες. Ο βασικός της αντίπαλος, Τζέρεμι Κόρμπιν, ηγέτης των εργατικών, καλωσόρισε την προκήρυξη των εκλογών, γνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτή η αναμέτρηση βρίσκει το κόμμα του στο ναδύρ της δημοτικότητας. We want to put a case out there for the people of Britain of a society that cares for all, an economy that works for all, and a Brexit that works for all. Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, κατηγορεί την Τερέζα Μέι ότι θέλει να συντρίψει κάθε αντίπαλό της, πως αγνοεί τη βούληση του λαού της Σκωτίας και προειδοποιεί πως θα προχωρήσει σε νέο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Well, this is a biggish U-turn in recent political history, but it's very clear that the Prime Minister's announcement today is one all about the narrow interests of her own party, not the interests of the country overall. You know, clearly she sees the opportunity, given the total disarray in the ranks of the Labour Party, to crush all opposition to her, to get rid of people that disagree with her. Η Τερέζα Μέι, που δεν ήταν από τους πλέον σκληροπυρηνικούς του Brexit στο δημοψήφισμα, θέλει τώρα τα χέρια λιμένα για να διαπραγματευτεί σκληρά το επώδυνο διαζύγιο με την Ευρώπη. Δηλαδή ένα ακόμη σκληρότερο Brexit, προς όφελος βέβαια του Λονδίνου. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε βουτιά στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση του από τη μέρα του δημοψηφίσματος τον Ιούνιο του 2016. Με την προσθήκη και των Βρετανών, εκλογικός τυφώνας αρρώνει την Ευρώπη. Την Κυριακή 23 Απριλίου και στις 7 Μαΐου οι Γάλλοι ψηφίζουν για πρόεδρο. Και το Σεπτέμβριο κρίνεται αν η Άγγελα Μέρκελ θα παραμείνει στο τιμόνι της Γερμανίας και της Ευρώπης. Ελέο Αλλάχ, πολυχρονεμένος, ο επίγονος Σουλτάνων και ο κληρονόμος ενός χαλιφάτου. Σουλτάνος και χαλίφης που χρειάζεται δύναμη, επουράνεια και ευλογία από τους προγόνους ενός κάποιου διαμετρήματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν, ως ο παράκλητος του αμφιλεγόμενου δημοψηφίσματος, προσεύχεται μπροστά στον τάφο του Σελίμ του Πρώτου. Ο πρώτος Σουλτάνος που έγινε χαλίφης του Ισλάμ έμεινε στην ιστορία ως ο Σελίμ ο Σκληρός. Ο ελληνικής καταγωγής Οθωμανός Σουλτάνος είναι το ίνταλμα του Ερντογάν. Εκνεκρώνει ευλογίες για την Ερντογανοκρατία που απειλεί θεούς και δαίμονες στην Ευρώπη από τον Ατατούρκ στον Δικτατούρκ κατά τον ιδιοφυή σαρκασμό του γελιογράφου. Millet ne karar veriyor biz de onu uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Ο πρόεδρος Ερντογάν, εκτός εαυτού για την αμφισβήτηση του δημοψηφίσματος, βρήκε τώρα ότι όπως η Σουλτάνη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει απέναντί του μια άτιμη Ευρώπη και της επιστρέφει την απειλή. Εγώ θα κάνω δημοψήφισμα αν θέλει ο λαός να ενταχτούμε στην ευρωοικογένεια. Τουρκία, όπως Βρετανία, όπως Νορβηγία. 54 σένε Αυρούπα Βιλή καπısında bizi bunlar ne yaptılar, beklettiler. Evet. Geliyorum şimdi. Otururuz, konuşuruz. Bir güven oylaması da onun için yaparız. Yapar mıyız? İngiltere Brexit yaptı. Το αλλαλάζον πλήθος άκουγε τον Ερντογάν να φωνασκεί κατά των ευρωπαϊκών θεσμών πλάι στη σιωπηλή σύζυγό του Εμινέ. Το μαστίγιο για την Ευρώπη και το καρότο για τους οπαδούς του, ένα απολίθωμα του παρελθόντος. Η θανατική ποινή. Ευρώπη γιώκα πάτησαν οι Βρυξέλλες, αν και εφόσον. Moving from rhetoric to action on the issue of the death penalty would be a clear signal that Turkey does not want to be a member of the European family.
Βοούσε ο τόπος για ατασταλίες, έγραφε ο τύπος για πύρια νίκη. Ο Ερντογάν όμως επισκεπτόταν τους τάφους αημνίστων προέδρων και πρωθυπουργών. Του Ερμπακάν, του Οζάλ, του Μεντερές. Ο ρόλος του συνεχιστή μιας πολιτικής που θέλει το κόμμα στο κράτος και το κράτος στο κόμμα. Kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız. Ήταν μια αναπτέρωση για το ηθικό του όταν ο πρόεδρος Ερντογάν έλαβε το τηλεφώνημα των συγχαρητήριων από τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Από την Ευρώπη δεν σήκωσε κανένα στο τηλέφωνο, μόνο ψόγος και υπονοούμενα. Και να ήθελα να γιάσουν στην Ευρώπη δεν μπορούσαν. Με εντολή Ερντογάν παρατάθηκε για τρεις μήνες ακόμα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που υφίσταται από τις 15 Ιουλίου. Ένα χαλιφάτο που τερατογεννά εχθρούς. Με εξπρές κατασχέσεις απαντά το Υπουργείο Οικονομικών σε όσους ζητούν με εξωδικά τους στην εφορία να εξοπλίσουν τα χρέη τους με τα δισεκατομμύρια τους ώρα. Έχουμε πληρώσει τα χρέη μας με τα ομόλογα του Αρτέμι, επιμένουν οι οπαδοί του που συνεχίζουν να διαφορούν στα τελεσίγραφα της εφορίας. Αυτή τη στιγμή μπορώ να αποδείξω ότι έχω πληρώσει και κάποιος με δόλο στοχεύει την ακίνητη περιουσία μου και δεν εκτελεί την εντολή μου να ρευστοποιηθεί τα συγκεκριμένα κληρονομικά κεφάλαια, όπου έχω μερίδιο. Αν δεν είχα κάνει αυτήν την εξώδικο εντολή, πάλι θα ήμουνα έρμεο. Μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο βιοτέχνης Παναγιώτης Όζος, ξεχρέωσε με τα ομόλογα σώρα, όπως υποστηρίζει, τα 15.000 ευρώ που χρωστά στην εφορία. Κακώς μιλάνε για τα παταχτσίδες και οτιδήποτε άλλο. Αν μη τι άλλο πληρώνουμε, θα προσφύγουμε νομικά, ούτως ώστε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρακολύουν την εκταμίευση του πλούτου αυτού. Δεν θα γίνουν διακρίσεις, διαμηνύει το Υπουργείο Οικονομικών, που σήμανε την καμπάνα των αναγκαστικών μέτρων και για τους 6.400 οφειλέτες που έχουν ζητήσει με εξώδικά τους στις εφορίες να πληρωθούν τα χρέη τους από το παγκόσμιο καταπίστευμα. Ήδη ο οφειλέτης, κατασκευαστής στο επάγγελμα εδώ στη ΔΟΗ Γλυφάδας, που έχει ζητήσει με εξώδικό του να πληρωθούν τα 800.000 ευρώ που οφείλει από τα δισεκατομμύρια του ΣΟΡΑ, έλαβε ειδοποιητήριο σύμφωνα με το οποίο, αν δεν προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση του χρέους του, τότε θα ενεργοποιηθεί η κατάσταση. Αλλά και ο πληστηριασμός ακινήτου που διαθέτει ο ίδιος στο πανόραμα της Βούλας, αξίας 1.400.000 ευρώ. Ξεχρέωσα με το παγκόσμιο καταπίστευμα τα 10.000 ευρώ που οφείλω, υποστηρίζει και η Ελένη Γκίκα, ψυχοθεραπεύτρια που εξακολουθεί να πιστεύει στα ομόλογα του ΣΟΡΑ, παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις ότι πρόκειται για απάτη. Τη στιγμή που έχεις δώσει μια εντολή πάγια κιόλας να πληρωθούν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που είσαι τελικός δικαιούχος εσύ και σου ανήκουν, δεν γίνεται να μην εκτελέσουν. Αν προχωρήσουν σε τέτοια μέτρα, τότε θα πρέπει να το δούμε στο δικαστήριο. Το μεγαλύτερο χρέος οφειλέτη που ζητάμε εξώδικο από την εφορία να εξοφλήσει με ομόλογο του ΣΟΡΑ αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τύμπανα πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Τραμπ στέλνει 3 αεροπλανοφόρα. Έτοιμη να απαντήσει ακόμη και με πυρηνικό πόλεμο, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. It has been created a dangerous situation in which the thermonuclear war may break out at any moment on the peninsula and pose a serious threat to the world peace and security. Κιμ κάτσε φρόνημα, διαμηνεί από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον για δράση μετά την πυραυλική δοκιμή της Πιόνγκιανγκ. Any message for North Korea, sir? Kim Jong-un. If the United States is reckless enough to use military means, it would mean from that very day an all-out war. He holds his cards close to the vest, and I think you're not going to see him telegraphing how he's going to respond to any military or other situation going forward. Πιο επικίνδυνο από τον Βόρειο Κορεά τη ηγέτη, χαρακτηρίζουν τον Τραμπ τα ρωσικά μέσα. Μία ημέρα πριν από την προειδοποίηση Λαυρόφ προς τον Αμερικανό πρόεδρο να μην αναλάβει μονομερή δράση. Вспыхнуть она может как результат противостояния двух персоналей, Дональда Трампа и Ким Чен Ына. То опаснее Трамп. И вот почему. Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын.
Ограниченный международный опыт, непредсказуемость и готовность воевать. Ким Чен Ын к берегам Америки не отправлял морскую армаду. Дональд Трамп к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу направил. Το μήνυμα της πολεμικής αποφασιστικότητας μεταφέρει από το Τόκιο που μεταβαίνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Mike Pence, ο οποίος επιμένει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. And let me be clear. Our commitment is unwavering. And our resolve could not be stronger. Υπέρ της αποκλιμάκωσης της έντασης με τη Βόρεια Κορέα τάσεται η Κίνα. Και